έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Όφη με τον εκλεκτό συνάδελφο από το Ράδιο Κρήτη και καλό φίλο, τον Στέλιο τον Σβολιαντόπουλο, τον οποίο φιλοξενούμε στην σημερινή, στην απόψινή μας εκπομπή. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά νιώθω πολύ όμορφα κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Σε ευχαριστώ εγώ, Στέλιο μου, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που σε απευθύνουμε και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Κάθε φορά να μιλάμε όχι μόνο για τα ποδόσφαιρο, για τα δικά μας, έτσι, μετά από τόσα χρόνια υπάρχει αυτή η φιλική σχέση που δεν την κρύβω. Και μεγάλη εκτίμηση θα προσθέσω. Και μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο, αλληλοεκτίμηση. Τουλάχιστον από μένα δεδομένη, έτσι. Και από μένα, αυτό το ξέρεις καλά. Να είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ακούσω, για να μπούμε στη συζήτησή μας, την άποψή σου για την κατάσταση στον Όφη. Τώρα είμαστε στο τέλος της δεύτερης διακοπής του πρωταθλήματος. Η ομάδα θέλει να επιστρέψει με ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος του 2023 εννοώ, μέχρι τις γιορτές. Να ακούσω την άποψή σου, μια γενική θεώρηση πρώτα απ' όλα για τον Όφη. Εγώ θα χώριζα έτσι αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος σε δύο μέρη για τον Όφη. Στο πριν την τελευταία διακοπή για τις εθνικές ομάδες και στο μετά. Στο πριν είδαμε μια ομάδα η οποία έκανε μεγάλες νίκες. Νίκες που είχαμε χρόνια έτσι να δούμε τον Όφη να κερδίζει στο Ηράκλειο, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δεν θυμάμαι έτσι. Επιγκέρα πρέπει να ήταν η τελευταία χρονιά. Και αυτό είναι ωραίο θέμα, ναι. Και μια ομάδα εντελώς διαφορετική μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σαν να έγινε κάτι και να ήρθε αυτή έτσι η αλλαγή, η αγωνιστική αλλαγή στην ομάδα. Δεν ξέρω, ούτε εγώ μπορώ να αποδώσω έτσι, γιατί πώς μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα η ομάδα έτσι είχε αυτή την αλλαγή. Γιατί μετά την διακοπή του πρωταθλήματος είδαμε έναν Όφη απέναντι στην Κηφισιά, σε ένα ουδέτερο γήπεδο, στη Λαμία, παιχνίδια που πέρσι τα κέρδιζε με μεγάλη ευκολία και μάλιστα κάποια και με εντυπωσιακά σκορ, με 4-0, και με μια ομάδα η οποία παίζει για περίπου μία ώρα με παίχτη λιγότερο, να μην κερδίζει την Κηφισιά, την εφόδηση Κηφισιά, να χάνει στις Σέρες, ένα παιχνίδι βέβαια που θα μπορούσε τουλάχιστον να πάρει την ισοπαλία, να κάνει ένα πολύ κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ενώ η παρουσία του Όφη στα προηγούμενα ντέρμπι με ΑΕΚ, ειδικά στο παιχνίδι την ΑΕΚ, που νομίζω ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι του φετινού Όφη. Ναι, αναντήρητα. Να παρουσιάζεται ένας Όφη που στην ουσία πολύ ποτονικός και Ολυμπιακός, να κάνει μία από τις πιο εύκολες νίκες. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό έτσι να κερδίζει τόσο εύκολα τον Όφη τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Και θα λέγαμε ότι η κορυφή του παγόβουνου ήταν το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα. Ένας Όφη που κατάφερε να πετύχει το γρήγορο γκολ, που συνήθως είναι το μυστικό για να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια με ομάδες που παίζουν κλειστά. Είχε βέβαια και την ευκαιρία με τον Ντίκο μετά να κάνει το 2-0, δεν το έκανε. Και στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά ήταν σαν να μην μπήκαν καθόλου οι παίχτες του Όφη στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κυρίαρχος ο Πας Γιάννενα και για μένα ευτυχώς το γκολ ήρθε τόσο αργά χρονικά, γιατί αν ερχόταν νωρίτερα θα μπορούσε το αποτέλεσμα να ήταν και ήττα για την κρητική ομάδα. Νομίζω ότι σίγουρα αυτές οι εμφανίσεις προβληματίζουν τον κόσμο. Σίγουρα νομίζω ότι πρώτα απ' όλα προβληματίζουν και τον ίδιο τον προπονητή και τη διοίκηση του Όφη. Και περιμένουμε αντίδραση. Περιμένουμε αντίδραση και στο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα. Δεν την είδαμε. Και νομίζω ότι το παιχνίδι που έρχεται την Παρασκευή με τον Βόλο είναι κομβική σημασία για τον Όφη και για το θέμα της συμμετοχής του στα play-off. Νομίζω ότι είναι καθοριστικό παιχνίδι, γιατί στο δεύτερο γύρο, το ξέρεις εσύ καλά, αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί λες κομβική σημασία, γιατί είμαστε νωρίς, ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος και οι αποστάσεις είναι κοντινές. Θα σου πω κάτι που έτσι κάθισα και είδα τη συγκομιδή του Όφη στα αντίστοιχα περσινά παιχνίδια που έχει δώσει. Δηλαδή στα 11 περσινά παιχνίδια με τις ομάδες που έχει παίξει. Βέβαια υπάρχουν δύο ομάδες που δεν είναι φέτος στην κατηγορία. Ανταυτόν έβαλε τα περσινά παιχνίδια με τον Ιωνικό και τον Λεβαδιακό. Όφη πέρσι σε 11 αγωνιστικές με τις ομάδες που αντιμετώπισε φέτος
πλην βέβαια των νεοφώτιστων, πήρε 11 βαθμούς. Φέτος έχει 14. Και έχει δύο παιχνίδια, με Βόλο, Ηράκλειο, και με τον Παναθηναϊκό, στο, για να λήξει ο πρώτος γύρος, στην Λεωφόρο. Στα δύο αυτά παιχνίδια πέρσι, είχε πάρει 2 βαθμούς. Δηλαδή, το maximum πέρσι από τα αντίστοιχα 13 παιχνίδια ήταν 13 βαθμοί. Φέτος έχει 14 και παίζει με Παναθηναϊκό και Βόλο, Παναθηναϊκό εκτός έδρας και Βόλο. Δηλαδή δεν υπάρχει, θα έλεγα, θεαματική διαφορά σε σχέση με πέρσι. Δεν υπάρχει όμως μια ποιοτική αναπτύξη πάντα. Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους. Δηλαδή ο Όφη πέρυσι μόλις εξασφάλισε την παραμονή του ουσιαστικά στην κατηγορία, είχε μια προβλημάτιστη σεζόν, χωρίς να πορεύεται με κάποιον στόχο για τα play-off, είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ, δεν είχε άγχος και έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Φέτος ξεκινάει έχοντας ως αυτό σκοπό τα play-off και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Πέρυσι εκτός έδρας πήγαινε καλά, φέτος όμως πηγαίνει καλά εντός έδρας, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανομή των αποτελεσμάτων. Ναι. Την άποψή σου. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί ουσιαστικά με τον ίδιο προπονητή πέρσι έπαιρνε εντυπωσιακά αποτελέσματα εκτός έδρας. Έκανε νίκες με 4 γκολ σε Αγρίνιο, σε Λαμία. Σε παιχνίδια που ωστόσο ήταν βαθμολογικά αδιάφορα, έτσι. Ναι. Ενώ τώρα υπάρχει πίεση του αποτελέσματος. Ναι. Είμαστε ακόμα πρώτο γύρο. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη πίεση του αποτελέσματος και ίσως να είναι και αυτό. Πίεση τώρα. Δηλαδή είμαστε ακόμα νωρίς. Αυτό είναι βέβαιο. Η εμφάνιση για την επίταξη του στόχου. Ναι, είτε είναι παραμονή, είτε είναι. Γιατί είναι ακόμα, δηλαδή, θα το δούμε και στη βαθμολογία στη συνέχεια, στην καρτέλα όπως είναι στη Super League. Ο Όφη είναι στην 7η θέση. Δεν είναι, είναι στους 14 βαθμούς και έχει Λαμία 15 και ο Άρης 17. Και μια αγωνιστική. Και με ένα παιχνίδι λιγότερο Πανσεραϊκός. Ναι, και ο Πανσεραϊκός είναι, είναι στους, ναι, που είναι στους 11. Έπαιξη, ναι. Ναι, που είναι στους 11. Είναι πολύ κοντινά τα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ακόμα κάτι που να σε φοβίζει, που να σε βγάλει από το στόχο. Μέσα της ισότητας. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και το θετικό για μένα είναι, κοίταζα, Αντώνη, τα προηγούμενα χρόνια τι έγινε. Δηλαδή, πού πήγε το όριο για την είσοδο στα πλέον. 39-40 βαθμούς. 39 βαθμούς πέρσι, βγήκε ο Βόλος, έκτη ομάδα. Πρόπερση που Όφη, θυμάσαι, που για μια στιγμή ήταν για μια μισή μέρα, σωστά, 40 βαθμούς. Ναι, αν βάλεις το συντελεστή 1,5 στις 26 αγωνιστικές, πάει, ναι, 39 βαθμοί. Ναι. 40 πέρσι, πρόπερση ήταν λίγο πιο ψηλά, ήταν ο Αστέρας Τρίπολης στους 42 και τη χρονιά που Όφη βγήκε play-off ήταν χαμηλά ισοβάθμισε, ήταν 5ος-6ος ώρες με νομίζω 34 βαθμούς. Νομίζω ότι η είσοδος στα play-off θα κρυθεί κοντά στους 40, δηλαδή 38 με 40, ίσως να πάει και λίγο πιο χαμηλά, γιατί αν ρίξουμε τώρα μια ματιά σε βαθμολογία, βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν ήδη πολλές απώλειες και οι ομάδες που είναι από κάτω από τον Όφη και κάποιες από αυτές έχουν το στόχο, τη βλέψη για την είσοδο στα play-off. Νομίζω ότι θα πάει κάτω από 40 βαθμούς, έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι τώρα το πρωτάθλημα. Αλλά βέβαια νομίζω ότι για τον Όφη το ζητούμενο είναι να έρθει άμεσα μια νίκη. Mm-hmm. Έτσι, ξέρεις, να φτιάξει το κλίμα. Ναι, ναι, είναι το παιχνίδι της Παρασκευής. Ο Όφη είναι η βαθμή βεβαίως, αλλά χρειάζεται έτσι να το κερδίσει για να επιστρέψει αυτή η γενική κατάσταση. Να ξαναζεστάνει και τον κόσμο. Γιατί να ξαναζεστάνει και τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκε με την εμφάνιση του Όφη στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα. Είχαμε και αποδοκιμασίες και για πρώτη φορά και στο πρόσωπο του Νταμπράουσκας. Ο Νταμπράουσκας, ο οποίος νομίζω ότι όπως και ο Όφη μετά τη διακοπή είναι και αυτός ντεφορμέ. Φαίνεται να έχει χάσει λίγο την μπάλα, έχει κάποιες αιμονές στον τρόπο του παιχνιδιού, δηλαδή σε αυτό το σύστημα με τρεις στόπερ, σε κάποια πρόσωπα, κάποιοι παίκτες χρησιμοποιούνται ελάχιστα. Ίσως θα πρέπει και αυτός να αναθεωρήσει κάποια πράγματα για το καλό της ομάδας, γιατί νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι και για τον ίδιο ο αντίκτυπος μιας καλής πορείας, είναι πολύ καλός και για τον ίδιο τον Νταμπράουσκας. Από την άλλη, όπως είπες, υπάρχει η στήριξη. Δεν ήμουν εγώ στην συνάντηση που είχατε την περασμένη Παρασκευή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΕΟΦ, τον κύριο Λισάνδρο, γιατί εκείνη την ώρα έχω εκπομπή. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση
θα υπήρχε θέμα προπονητή από όχι, την... τον αντίον ότι υπάρχουν και συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου. Ο Μινάς Λισάνδρου είπε ότι ο προβληματισμός υπάρχει, όχι όμως με τόση μεγάλη ένταση. Δεν δικαιολογούσε περαιτέρω αναταράξεις. Να βρω τη λέξη ακριβώς, είπε ότι υπήρξε μία εικόνα καταστροφής διαφορετικής από ό,τι πραγματικότητα υπαγορεύει. Νομίζω ότι αυτό, και το είπε πάρα πολύ παραστατικά, ναι, προφανώς δεν θα χτυπήσουμε τις καμπάνες, εννοείται, έτσι, γιατί υπήρχαν δύο ισοπαλίες και δύο ήττες σε τέσσερα τελευταία παιχνίδια, και ενώ προηγουμένως υπάρχουν νίκες με τον Άρη, τον ΠΑΟ, την ΑΕΚ, σε αυτό το πάρα πολύ το καλύτερο 90 λεπτό του Όφη. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός, ο οποίος επίσης είναι γνωστός, αλλά είναι ελεγχόμενος και ότι γίνονται κινήσεις που πρέπει. Ναι. Αυτό το ότι μεταφέρθηκε στον κόσμο, νομίζω κάπως καθησυχάζει. Ναι. Και γι' αυτό, στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού, από τις πληροφορίες που έχω, υπήρξε μια συνάντηση μετά το μάτς με τον Πας Γιάννηνα, ανάμεσα στον κύριο Λισάνδρο και τον Βάλντας Νταμπράουσκας. Ναι. Να ακούσει την άποψη, έτσι. Να ακούσει και την εξήγηση του Λιθουάνιου τεχνικού για την εικόνα που παρουσιάζει ο Όφη, γιατί δεν είναι η εικόνα με την οποία έτσι ο Όφη έθρεψε φιλοπροσδοκίες. Προφανώς. Στα πρώτα παιχνίδια που έδωσε στο Ηράκλειο. Η εικόνα των τελευταίων 45 λεπτού ήταν τρομακτική. Τραγική, θα έλεγα εγώ. Τραγική. Δεν θυμάμαι ομάδα με το επίπεδο του Πας Γιάννηνα να παίζει τον Όφη στο Ηράκλειο έτσι. Μόνο ένα παιχνίδι πρόπερση στα play-off με τον Ιωνικό, ένα 2-3, ήταν ο Νίκος Νόμπλιας νομίζω και είχαν βγει και γκάζια τότε, ναι. Στο οποίο ο Όφη ήταν αδιάφορος βέβαια τότε. Στα play-out, συγγνώμη, όχι στα play-off, στα play-out, που ήταν τέτοια η εικόνα. Πάντως βγήκε προς τα έξω το μήνυμα ότι η διοίκηση είναι κοντά, είναι από πάνω στην ομάδα και κάθε πρόβλημα που υπάρχει θα το αντιμετωπίσει για να επιστρέψει επιτυχίες. Και αυτό είναι καλό. Σίγουρα είναι καλό, αλλά από την άλλη ξέρεις, είσαι έμπειρος Αντώνη, στο χώρο του ποδοσφαίρου, ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν τον προπονητή. Και νομίζω ότι αν ο Όφη δεν επανέλθει γρήγορα στα θετικά αποτελέσματα, κάποια στιγμή αυτή η εμπιστοσύνη απόλυτη, έτσι νομίζω σας είπε ο κύριος Λισάνδρου, κάποια στιγμή θα δημιουργηθούν κάποιοι τριγμοί. Αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε άμεσα νίκη στον Όφη. Ναι. Την Παρασκευή χρειάζεται να υπάρχει αυτή η αλλαγή διάθεση από την πλευρά του κόσμου. Από την πλευρά του κόσμου έτσι να επιστρέψει το χαμόγελο, να τον γλυκάνει περισσότερο από το 45 λεπτό που πέρασε το παιχνίδι με τον Πας Γιάννηνα, που έμεινε ως τελευταία εικόνα, καθώς στη συνέχεια υπήρξε η διακοπή του πρωταθλήματος, που πιστεύουμε ότι θα κάνει καλό, γιατί όταν τα πράγματα πάνε καλά και υπάρχει διακοπή, δεν είναι ωφέλιμο σε μια ομάδα. Τις περισσότερες φορές, όταν συμβαίνει το αντίστροφο, συνήθως είναι υποφελία της ομάδας που έχει την ευκαιρία έτσι, για μια ανασύνταξη δυνάμεων. Ναι, για να κερδίσουν για χρόνο και οι τραυματίες, γιατί μιλάμε. Επίσης, ναι, Στέλιο, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή η παράμετρος. Ναι, είναι δύο σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Για μένα, πίσω από την μέτρια αγωνιστική παρουσία του Όφη στα τελευταία παιχνίδια, είναι και οι απουσίες, ειδικά του Μπάκετ. Θεωρώ ότι είναι πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι, ειδικά επιθετικά, ναι. Ο Μπάκετ, και λείπει πάρα πολύ από την ομάδα. Και δεν έχει και πολλούς παίκτες έτσι να βοηθήσουν μεσοεπιθετικά. Ο Τωράλ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολλή ποιότητα αλλά και μεγάλη ευπάθεια στους τραυματισμούς. Ναι. Και νομίζω ότι τα χρόνια που είναι στον Όφη το γνωρίζουν αυτό. Και δεν μπορούν να περιμένουν ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θα παίξει 30 παιχνίδια, Αντώνη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα σου παίξει 20 παιχνίδια, μπορεί να σου βάλει 5-6 γκολ τη σεζόν, είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει χάσει δύο παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν δημιουργικά. Και αυτές οι απουσίες θεωρώ ότι έχουν επηρεάσει τον Όφη. Και φαίνεται και στην εικόνα που έχει στα τελευταία παιχνίδια. Ειδικά ναι. στο παιχνίδι με τον Πας Γιάννηνα, ίσως είναι το παιχνίδι με τις λιγότερες ευκαιρίες που πρέπει να έκανε ο Όφη στο Ηράκλειο φέτος. Ναι, νομίζω μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα και θέλω την άποψή σου επίσης, μου κάνεις πάσα Στέλιο. Υπήρχε ένα στατιστικό στοιχείο, αυτό ήταν σε ένα παιχνίδι με τις Σέρες, που το υπήρχε και τη σχετική έτσι, παράσταση, ότι ο Όφη
χρειάζεται 11, ανά 11 τελικές για να σημειώσει ένα τέρμα. Χρειάζεται να σπαταλήσει πολλές ευκαιρίες μέχρι να δει την μπάλα στα δίχτυα του αντιπάλου του. Αυτό είναι θέμα πραγματικά για την ομάδα που δεν μπορεί να σπαταλάει τόσο πολύ κόπο, ενέργεια μέχρι να φτάσει στον γκολ, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις άλλοτε με καλύτερα, άλλοτε όχι τόσο καλά, για να φτάσει στην αντίπαλη εστία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το στατιστικό το συναντάμε περισσότερο στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γιατί και στα άλλα παιχνίδια και με τον Πανετολικό δημιούργησε ευκαιρίες. Ναι. Και με την Κηφισιά είχε τις ευκαιρίες του Όφη. Έπαιζε βέβαια και με παίχτη περισσότερο, είχε το χαμένο πέναλτι. Και γενικά προβληματίζει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πραγματικά τριγκαδόρικο αυτό. Βάζει το πέναλτι ο Φελίπε στο 89 με την Κηφισιά, στο 88 πότε ήταν, κάπου εκεί ήταν. Κηφισιά στη Λαμία, που είναι το πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή. Πόσο αλλάζει τη ροή των πραγμάτων που ακολουθούν αυτή η νίκη, πόσο μπορεί κάπως να εξοραίσει, ας πούμε, τα πράγματα. Ένα καλό χτύπημα πέναλτι. Νομίζω ίσως να άλλαζε την βαθμολογική κατάταξη του Όφη. Θα άλλαζε νομίζω και την εικόνα στους του 16. Στα επόμενα παιχνίδια. Θα άλλαζε. Πιστεύω ότι θα την άλλαζε. Γιατί από τότε έτσι μεγάλωσε η πίεση. Νομίζω και σε εκείνο το παιχνίδι έπιασε κουβέντα ο Νταμπράουσκας με τους φιλάθους που ήταν εκεί. Ναι. Για μένα ο προπονητής νομίζω ότι δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες να κάνει αυτό. Όχι, ξεκάθαρα. Το πιστεύω. Και εγώ νομίζω το είπα και την προηγούμενη Δευτέρα. Δεν είναι ωραία εικόνα. Ούτε αυτό που έγινε με το παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννα που κατέβηκαν οργανωμένοι και έπιασαν κουβέντα. Όχι. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι ωραία οπτικά αυτό το πράγμα. Και δεν θυμάμαι άλλο προπονητή έτσι. Τουλάχιστον προπονητή του Όφη και στο ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει αυτό που έκανε ο Νταμπράουσκας μετά το τέλος ένα παιχνίδι, να πηγαίνει εκεί στους φιλάθλους, να πιάνει κουβέντα, να δίνει τις εξηγήσεις του. Όχι, δεν λογοδοτείς με την ευρεία έννοια και στο φιλάθλο κόσμο, αλλά όχι κατά αυτόν τον τρόπο να τελειώνει το παιχνίδι και να απολογήσει αλίμονο. Πάνω απ' όλα χρειάζεται να υπερασπίζεσαι τις επιλογές σου, με το επιχείρημα βεβαίως, ακόμα και αν εκ των πραγμάτων δεν αποδεικνύονται εύστοχες. Μιλάμε για παίκτες. Μίλησε ο κύριος Λισάνδρου, είπε την προηγούμενη Παρασκευή, ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της προμεταγραφικής, πριν μπούμε στην προμεταγραφική περίοδο, ότι γίνονται αξιολογήσεις, ότι στόχος είναι βεβαίως η ενδυνάμωση της ομάδας τον προσεχή Ιανουάριο για να κυνηγήσει μεγαλύτερες προοπτικές, την διάκριση, τα play-off και την πορεία στο κύπελο. Εσύ πιστεύεις ότι χρειάζεται να γίνει αυτός ο Ιανουάριος, να είναι καυτός όπως λέμε? Αν ο Όφη κάνει μεταγραφές, πρέπει να πάρει παίχτες που να παίζουν για βασική ενδεκάδα. Ναι. Πρέπει να φέρει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι προτιμότερο να πάρει 1-2 ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από να πάρει κάποιους παίχτες να δώσουν λύσεις, εναλλακτικές λύσεις σε κάποιες θέσεις. Για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει ο Όφη εκεί να επικεντρωθεί. Δηλαδή να πάρει κάποιους παίχτες. Νομίζω χρειάζεται ένας παίχτης οπουδήποτε στην επίθεση. Στα άκρα της επίθεσης, έστω και αν επιμένει σε ένα σύστημα διαφορετικό, νομίζω ότι χρειάζεται ο Όφη ένα καλό ακραίο, επιθετικό. Σίγουρα στην άμυνα, στα άκρα, βλέπουμε ο Λάρσον είναι πολύ ταλαιπωρημένος φέτος, πολύ κουρασμένος και επηρεάζεται αυτό και την ομάδα και τον ίδιο. Και αριστερά ο Τωράρισον νομίζω ότι δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που σου κάνει τη διαφορά. Υπάρχει βέβαια ο Αμπαντά από τις μεταγραφές που μέχρι στιγμής έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ο ακραίος μπακ, ο αριστερός ακραίος μπακ. Ένας παίκτης νομίζω που μπορεί να παίξει καλύτερα ως μεσοεπιθετικός. Νομίζω εκεί στα άκρα χρειάζεται ενίσχυση ο Όφη. Και στη μεσαία γραμμή θα μπορούσα να πάρει ένα παίκτη με επιτελικές ικανότητες, γιατί βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπολογίζει καθόλου τον Νέιρα ο Νταμπράουσκας. Δηλαδή κοίταζα, Αντώνη, και ο Νέιρα έχει παίξει ούτε 1,5 παιχνίδι συνολικά χρόνο.
σε αυτές τις πρώτες 11 αγωνιστικές. Έχει δηλαδή 125 λεπτά συμμετοχής. Νομίζω ότι σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να... Και το πολύ θετικό είναι ότι πέτυχε στην επιλογή τερματοφύλακα όφη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την μεταγραφή του Μανδά στην Λάτσιο έπρεπε να πάρει κάποιο τερματοφύλακα με την προοπτική να παίζει ο Χριστογιώργος βασικός και ο τερματοφύλακας που ερχόταν. Και πήραν τερματοφύλακα ο οποίος με το καλημέρα αυτή τη στιγμή νομίζω από την μέρα που ήρθε στον Όφη νομίζω είναι ο πιο καλός παίκτης του Όφη μέχρι τώρα. Δηλαδή με βάση τη βαθμολογία απόδοση σε κάθε παιχνίδι είναι σταθερά καλός ο τερματοφύλακας, ο Μπάουμ. Και κορυφαία φυσιογνωμία στον αγώνα με τον Πάης Γιάννα. Επίσης, να το πούμε για αυτό στέλνει ότι, γιατί ανέφερε στην περίπτωση του Μανδά που έφυγε, πωλήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κανένα ποδοσφαιριστή του Όφη, όπως έγινε η ερώτηση και το απάντησε ο κύριος Λισάνδρου, ότι δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, δεν είναι προς διαπραγμάτευση με καμία ομάδα για πώληση ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή. Απλώς το λέμε, το αναφέρουμε έτσι για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ίσως αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός, νομίζω το συμβόλαιο του Μπάκετς επεκτάθηκε για ένα χρόνο μέχρι το 25. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να προσελκύσει. Όπως εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι ο Μπάουμαν, θα πουλήσει άλλο τα μεταφυλάκια. Είναι πριν από πρόπερση που έφυγε ο. Αυτός που πήρε τη θέση του Μπάουμαν στην ομάδα στη Σαουδική Αραβία που ήταν Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η ομάδα. Και εδώ μια και μιλάμε για ποδοσφαιριστές να πούμε ότι και αυτοί προφανώς γιατί μιλάμε για τον Νταμπράουσκας και αυτοί πρέπει να δείξουν ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι τόσο. Να είναι το πρόσωπό τους αυτό που είδαμε με τα Γιάννα, να έχουν μια διαφορετική παρουσία για να μην δίνουν δικαιώματα και να λέει και ο κόσμος πως παίζουν έτσι για τον ένα λόγο ή για τον άλλο. Γιατί και αυτό το έχω ακούσει, δεν ισχύει, αλλά το καταθέτω. Δηλαδή πρέπει και αυτοί να σταματήσουν να δίνουν δικαιώματα. Ναι, και οι παίκτες ναι, τώρα έτσι πως έχει έρθει η κατάσταση. Κάποιοι από αυτούς, γιατί λένε. Να δώσουν και οι παίκτες τις απαντήσεις. Βεβαίως. Είναι και αυτό, γιατί λέμε για τον Νταμπράουσκας, εντάξει, κάποιες απόψεις που έχεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο παράταξης ομάδας, αλλά είναι και θέμα ποδοσφαιριστών. Δεν γίνεται να μην είναι και θέμα ποδοσφαιριστών μια τέτοια εμφάνιση να περνάει αύριο εις ποσή και προφανώς να υπάρχει ανάγκη για κάτι καλύτερο. Έχει ανάγκη περισσότερο την νίκη. Ο Όφη είναι το τρίποντο βεβαίως έτσι το αποτέλεσμα, αλλά περισσότερο για να έρθει η ηρεμία και πάλι στέλνει στο παιχνίδι της Παρασκευής. Και οι παίκτες να δώσουν περισσότερα και ο προπονητής να δει λίγο τα πράγματα διαφορετικά, γιατί νομίζω ότι τώρα είναι και γι' αυτός σε μία σύγχυση, έχω την εντύπωση. Έτσι βγήκε. Και ο υπό την πίεση. Ναι, είχε πίεση. Γιατί είχε πολύ καλύτερες στιγμές στον Όφη και ήταν η πρώτη φορά που τα άκουσε κι αυτός. Ένα αποτέλεσμα για να επανέλθει η ηρεμία όχι στο ΒΑΚ, όχι να χαμηλώσουν τον στο ΒΑΚ, αλλά έξω από αυτό, για να επανέλθει γενικά η ηρεμία. Ναι, και για να μπεις πάλι έτσι πιο δυνατά στο παιχνίδι της έκτης θέσης, γιατί ο δεύτερος γύρος έχει δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας για τον Όφη. Είναι η μεγάλη τώρα όλα αυτά. Δηλαδή θα παίξει με ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, τέσσερις από τις μεγάλες ομάδες. Θα παίξει με το Βόλο εκτός έδρας, θα παίξει με τον Ατρόμητο και με τον Πας Γιάννενα. Ναι, όπως το είπες. Δηλαδή θα δώσει 7 παιχνίδια εκτός έδρας και 6 εντός με ομάδες περισσότερες που παλεύουν για την παραμονή. Τις δύο νεοφώτιστες και φυσικά τον Πασαραϊκό, τη Λαμία θα παίξει εντός έδρας, τον Πανετολικό, τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό που παίζει εκτός έδρας τώρα στον πρώτο γύρο. Και αυτό ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το στέλιο, το ότι ο Όφη δεν έχει κερδίσει, έχει κάνει κάποιες νίκες οι οποίες είναι σπουδαίες και σημαντικές και απαραίτητες και για τη συντήρηση του ιστορικού του ονόματος, αλλά δεν έχει κερδίσει τα μάτς που πρέπει. Δηλαδή, τα μάτς τα οποία και κέρδιζε πέρσι. Αυτό είναι το Λαμία που προβληματίζει. Ναι. Το Πανετολικό, 4-0. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια που σου δίνουν το αβάτζο
γιατί αυτές τις ομάδες είναι που πρέπει να τις υποχρεωτικά οφείλεις. Οφείλεις δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να κερδίσεις για να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη για τα play-off. Και ξέρεις, Αντώνη, σε αυτά τα παιχνίδια, με ξέρεις το παιχνίδι σέρες, τώρα, ας πούμε, με τον Αστέρα Τρίπολης, ναι, και με τον Πανετολικό σου καλύτερος. Με ξέρεις το ξεκίνημα και με τη Λαμία σου καλύτερος. Δεν πήρες έναν βαθμό. Με τον Πανσεραϊκό σου καλύτερος. Με τον Πανσεραϊκό ήταν καλύτερος, ήταν καλός off. Με την Κηφισιά έχεις το πλεονέκτημα που έπαιζες με παίχτη για μια ώρα, με παίχτη περισσότερο. Δεν το αξιοποιείς. Δηλαδή ο Όφη υπό κανονικές συνθήκες με βάση αυτά που είχαμε δει στα εντός έδρας παιχνίδια θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνει δύο νίκες εκτός έδρας σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα και θα μιλούσαμε διαφορετικά. Γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα στο δεύτερο γύρο. Αλλά για μένα είναι, θα πρέπει, επειδή είναι πολλές οι αγωνιστικές χωρίς νίκη, θα πρέπει πάση θυσία να έρθει η νίκη την Παρασκευή. Με τον Βόλο. Ο οποίος έρχεται για με νέο προπονητή. Ναι, βεβαίως. Έναν προπονητή που ξέρει και τον Βόλο, γιατί έχει δουλέψει, τον Άχελ Λόπεθ, έχει δουλέψει στο Βόλο πριν μερικά χρόνια και έχει καλή παρουσία στο διάστημα που ήταν και ξέρει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάντα υπάρχει μια αντίδραση θετική όταν υπάρχει αυτή η αλλαγή του προπονητή. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο. Αυτό που λέγαμε έτσι με τις αιμονές που έλεγα, να μην χρησιμοποιήσω κάτι που δεν έχει πίεση, με τις αιμονές του Νταμπράουσκας, είναι ότι όταν παίζει με ένα σύστημα είναι πιο προβλέψιμο στους αντιπάλους και βλέπουμε έτσι και την αντιμετώπιση που έχει από τους αντίπαλους προπονητές. Δηλαδή πίσω από κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν καλά για τον Όφη, βρίσκεται και το διάβασμα που έχουν κάνει οι αντίπαλοι προπονητές στην ομάδα. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις γενικότερα, Στέλιο, το πρωτάθλημα φέτος στη Super League, την πρώτη εθνική? Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί γίνεται μάχη παντού. Και στην κορυφή βλέπουμε τον Ολυμπιακό είναι πιο καλός από πέρσι, ο Παναθηναϊκός σταθερά καλός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι καλύτερος από πέρσι. ΠΑΟΚ έφερε το, έχει φέρει ως τώρα το αποτέλεσμα της, που έχει ζητηθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το 4-0 στο Καραϊσκάκη. Ναι. Το 4-2 στο, ναι, ναι, το 4-2 στο Καραϊσκάκη. Από 4-0. Έγινε, ναι, το 4-2 στο Καραϊσκάκη. Είναι μια καλή ομάδα, δουλεμένη, καλή πορεία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει πιο καλά. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μάλλον θα πάμε σε πολύ δυνατά play-off. Σε πολύ δυνατά play-off. Και θα είναι ευχής έργο να βρεθεί ο Όφη, δηλαδή, ναι. με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες. Από εκεί και πέρα, νομίζω, στη μάχη της ουράς, θεωρώ ότι θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού ο Βόλος, ο Πας Γιάννενα, η Κηφισιά και ο Πανετολικός. Δηλαδή αυτές δεν νομίζω θα εμπλακεί κάποια από τις υπόλοιπες. Ναι. Θεωρώ αυτές οι ομάδες, δηλαδή αυτές οι τέσσερις. Κηφισιά, Βόλος, Πανετολικός και Πας Γιάννενα. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος θα βρει το δρόμο, δεν θα έχει πρόβλημα. Έχει και ο Αστέρας Τρίπολης έχει καλό προπονητή, μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι θα απειληθούν αυτές οι ομάδες. Αλλά γενικά θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα υπάρχουν απώλειες και για τους μεγάλους σε κάποια παιχνίδια με θεωρητικά υποδέσσερες ομάδες. Μάλιστα. Αρκεί βέβαια να μην έχουμε αυτά που πρωταγωνιστές δεν είναι ποδοσφαιριστές, αλλά οι παράγοντες που ζήσαμε και την περσινή σεζόν και με τους διαιτητές. Ναι, αυτή η τοξικότητα που δεν λένε να αφήσει το ελληνικό ποδοσφαιρό. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ναι, προφανώς αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει. Καμιά φορά υποάζεται κιόλας, αλλά μην το πάμε παραπάνω γιατί το βλέπουμε ήδη ότι στα πλοίο θα γίνει Far West πάλι, θα γίνει σκοτωμός, μονομαχία στο El Corral, στο El Paso, παντού. Αλλά ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που βάλουμε τους εαυτούς μας ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και δεν νικτήρουμε τον Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο, ο οποίος αισιοδοξεί εις μάτιν ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα τουλάχιστον για την περίοδο 23-24. Να αφήσουν τους ποδοσφαιριστές να παίξουν, μάλλον. Μα δεν το κάνει κανείς, Στέλιο μου, φίλε μου. Δεν το, δηλαδή, ας πούμε ότι μακάρι, ευχές δίνουμε τώρα, σε λίγο θα μπει και ο μήνας των ευχών, ο Δεκέμβριος, θα λέμε εκεί πέρα τις ευχές μας να είναι και το πρωτάθλημα τέτοιο. Να κατέβουμε μια κατηγορία πιο κάτω,
Super League 2. Δύο όμιλοι. Φέτος έγινε μια προσπάθεια να σουλουπωθούν τα πράγματα. Υπάρχει κριτικό ενδιαφέρον διπλό εις διπλούν στον δεύτερο όμιλο με το Γιούχτα. Στην πρώτη του παρουσίαζε ιστορικές στιγμές η ομάδα των Αρχανών, έστω και αν δεν έχει αξιωθεί ακόμα να παίξει στην ιστορική της έδρα. Και τα Χανιά που από πολλούς θεωρούνται όχι άδικα ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρωτιάς. Να ακούσω την άποψή σου, φίλε. Νομίζω θα συμφωνήσω με αυτά που είπες, Αντώνη, απόλυτα. Για τα Χανιά που είναι και στην κορυφή της βαθμολογίας, μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, με μεγάλες νίκες απέναντι σε ομάδες που είναι οι αντίπαλοι των Χανίων στη μάχη του τίτλου, στην Καλαμάτα, στην Νεάπολη 3-0 τον Ιωνικό, στην Καλυθέα. Όταν κερδίζεις τέτοια παιχνίδια εκτός έδρας, νομίζω αυτομάτως έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες να κόψεις πρώτος το νήμα. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, τα Χανιά. Από πέρσι που πήγε ο Γιάννης Σταουσιάνης, την έχει δουλέψει και νομίζω είναι έτοιμη να κάνει αυτή την πρώτη άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα του Χανίων είναι η ευκαιρία της για μένα φέτος. Είναι η ευκαιρία της, ναι. Και την περιμένουν δεκαετίες βέβαια οι φίλοι της ομάδας των Χανίων αυτή τη στιγμή. Φέτος είναι πιο κοντά από ποτέ η ομάδα των Χανίων στην Super League. Για το Γιούχτα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά το ξεκίνημα, γιατί είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας η οποία δεν έχει παίξει την έδρα της. Δεν έχει παίξει, ναι. Έχει πάει 4 φορές στην Ιεράπετρα. Ναι, και χθες στο Γιατιβουλέ. 3 νίκες και μία ισοπαλία και χθες στην έδρα του άλλου Όφη, και το μεγάλο Όφη. Και πώς το λένε, και την Τετάρτη στο Παγκρίτιο. Δηλαδή, με τον Ατρόμητο, αν το δεις. Δεν θυμάμαι έτσι άλλη ομάδα που έχει παίξει. Τρεις έδρας. Με τον Ατρόμητο, 3:30 την Τετάρτη είναι το παιχνίδι Κυπέλλου. Ιστορικό παιχνίδι. Και αυτό ιστορικό παιχνίδι, έτσι. Μεγάλες στιγμές. Για τον Γιούχτα, ο οποίος νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι να αξιοποιεί τον παράγοντα έδρα, έχει τύχει, γιατί πιστεύω θα πάρει και αποτέλεσμα εκτός έδρας για την πρώτη πεντάδα. Γιατί ξέρεις ότι οι 5 πρώτες ομάδες θα παίξουν στα play-off, δηλαδή φεύγει ο βραχνάς της διεκδίκησης της παραμονής. Δεν είναι μακριά αυτή τη στιγμή, στην πέμπτη θέση είναι ουσιαστικά ο Γιούχτας, νομίζω με τον Ιωνικό μαζί. Οπότε, αν ξεκινήσει να πάρει, παίζει τώρα Κυριακή η Λιούπολη, αν ξεκινήσει να πάρει και τους πρώτους βαθμούς εκτός έδρας, θα βρεθεί πολύ κοντά στην πέμπτη θέση. Είναι πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται. Πραγματικά και όταν επιστρέψει, πληροφορίες μου λένε ότι αρχές του νέου έτους, ναι. Πιθανότατα το παιχνίδι με την Καλαμάτα θα είναι το πρώτο που θα δώσει στις Αρχάνες. Πάντως εκεί κάνει προπονήσεις, παρότι γίνονται τα έργα. Προχωρούν με καλούς ρυθμούς τα έργα. Οπότε όταν επιστρέψει και στη φυσική του έδρα, γενικά νομίζω ότι έτσι όπως έχει ξεκινήσει, όπως έχει χτιστεί, νομίζω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες να πάει την πέμπτη θέση για να τον δούμε. Να δούμε δύο κριτικές ομάδες στα play-off του πρωταθλήματος. Και θα ανανεώσει τη δυναμική του, όπως είπες, ναι. Η επιστροφή στο γήπεδο των Αρχανών, στην έδρα του, παίρνει δύναμη από εκεί. Και χθες όμως είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο του Όφη, 8 γέμισε στο παιχνίδι με τα Χανιά. Και χωρίς την παρουσία και των φιλάθλων του Χανίου, γιατί γνωρίζεις και εσύ καλά, Αντώνη, ότι στη σύσκεψη αποφασίστηκε και να μην επιτραπεί οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση οπαδών. Είχε αρκετό κόσμο. Ωραίο παιχνίδι. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που είναι στα υπέρ του κριτικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Μακάρι να βλέπουμε έτσι, συχνά τέτοια παιχνίδια. Και μακάρι και το επόμενο παιχνίδι να είναι και με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Ακριβώς. Και πραγματικά πρέπει να το πούμε αυτό χωρίς να υπάρχει κάποια... Να ευλογούμε τα γένια μας, να περιευθολογούμε ότι και οι δύο κριτικές ομάδες που συμμετέχουν στο δεύτερο όμιλο είναι πυλώνες υγείας. Ναι, είναι ομάδες οι οποίες. Δεν βλέπουμε πολλές ομάδες σε αυτή την κατηγορία να είναι υγιείς ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται να σουλουπωθεί κάπως το πράγμα στη Super League 2, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα πέρυσι, θυμάσαι. Έτσι, μιλάμε τώρα για.
πράγματα που ήταν ανεπίτρεπτα, αλλά γινόταν. Και είναι πάρα πολλές οι ομάδες για την κατηγορία. Πέρσι, πρόπερσι ήταν 35 ομάδες. 18 και 17, ναι, σωστά. Πέρσι ήταν 30. Νομίζω ότι η Super League 2, η Β' Εθνική, παλιά όπως τη γνωρίζετε, πρέπει να γίνεται σε έναν όμιλο εκεί 16-18 ομάδες. Συμμαζεμένα τα πράγματα. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά που ο Εργοτέλης πρόπερσι, 21. Βρέθηκε 15 λεπτά. Για 15 λεπτά στην Super League και ελαιό φωτιά έμεινε εκτός Super League και μετά... Αυτό ήταν πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ωραίο πρωτάθλημα με μεγάλη τηλεθέαση. Τώρα δεν υπάρχει τηλεόραση. Δεν έχουν έρθει. Ναι, τώρα δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει ούτε τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων της Β' Εθνικής. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο εμπνευστής του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Το είχαμε και το χάσαμε. Να μεταφέρουν, λέει, τη μισή βαθμολογία, το διάβασα. Ναι. Δηλαδή, αν τα Χανιά μαζέψουν 30 βαθμούς. Δεν είναι τόσο αξιοκρατικό. Αν μαζέψουν 29, θα μπουν με 14 μισό βαθμούς. Δεν είναι τόσο αξιοκρατικό, αλλά είπαμε ότι αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αυτό, έτσι. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει την αξιοπιστία, να το πούμε έτσι. Αξιοκρατία, καλύτερα μάλλον. Του πρωταθλήματος. Μια κατηγορία ακόμα πιο κάτω. Τρίτη Εθνική. Τέταρτος όμιλος. Συναρπαστικός. Όμιλος που συμμετέχουν και οι ομάδες της Κρήτης, αλλά συμμετέχουν και μερικά βαριά ονόματα, βαριές φανέλες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Απόλλωνας, ο Πανιώνιος που συναντηθήκαν χθες. Εθνικός Πειραιά, επίσης ιστορική ομάδα. Προοδευτική. Προοδευτική, ο Φωστήρας. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές ομάδες που κάποια στιγμή είχαν πολύ δυνατό ρόλο στην πρώτη εθνική. Πρώτη εθνική κατηγορία, βεβαίως. Έτσι που έχουν παίξει η Ευρώπη, έχουν πάρει τρόπαια. Μια γενική τοποθέτηση, μια θεώρηση έτσι για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Καταρχήν νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα τρίτης εθνικής των τελευταίων χρόνων. Ναι. Και αυτό νομίζω με ασφάλεια μπορεί να υποθεί. Πολύ καλά θα έλεγα έχουν πάει μέχρι στιγμής οι ομάδες του Ηρακλείου. Θα μπορούσαν να έχουν και καλύτερη συγκομιδή. Και ο Αλμερός, ο οποίος είναι μία από τις λίγες αίτητες, μετρημένη στα δάχτυλα ενός χεριού αίτητες ομάδες της τρίτης εθνικής. Ναι. Συνολικά στους ομίλους. Α, και στους τέσσερις. Ναι, και δεν έχω εικόνα, τελειώ. Νομίζω τέσσερις ομάδες είναι. Okay. Συνολικά. Θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον άλλους 2-4 βαθμούς ο Αλμερός πιο πάνω. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια που ήταν καλύτερος και έχει πάρα πολλές ισοπαλίες. Έχει νομίζω 6 ισοπαλίες μέχρι τώρα. Ο Πόα συνήθως τον γνωρίζαμε έτσι για τη δύναμή του στην προηγούμενα χρόνια στην έδρα. Τώρα φέτος έχει κάνει 4 διπλά. Την τέταρτη νίκη του νομίζω μετέδωσε χθες στα Ζωνιάνα. Τέταρτο διπλό φέτος για τον Πόα. Δεν θα έχουν πρόβλημα, πιστεύω, και αυτές οι δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, ο ΑΟΑΝ είναι μια δυνατή ομάδα και αυτή πιστεύω ότι θα την καταφέρει. Ναι. Θα έρθουν τα αποτελέσματα, γιατί είναι καλή ομάδα και χθες και την Κυριακή έχασε δει πολύ δύσκολα από τον Εθνικό, που είναι από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Η Επισκοπή άλλαξε προπονητή, δεν είδαμε θεματική αλλαγή στα αποτελέσματα. Θα παλέψει και αυτή για την παραμονή της. Θεωρώ στη πιο δύσκολη θέση είναι ο Ερμής Ζωνιανό, τουλάχιστον βαθμολογικά εσύ τον έχεις δει και περισσότερες φορές, οπότε έχεις καλύτερη άποψη από μένα. Είχε και αλλαγή προπονητή σήμερα η ομάδα του Ζωνιανού από χωρίς ο Στήριος Χουζανίδης. Το καλό είναι ότι μπορούν να έρθουν όλα τα αποτελέσματα, ακόμη και αν παίζει ο πρώτος με τον πρώτο τελευταίο. Ναι, βλέπουμε. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι. Στοιχείο. Ναι, ότι γίνονται δυνατά παιχνίδια παντού. Και δυνατά παιχνίδια παντού για τη μάχη της κορυφής, Πανιώνιος και Εθνικός. Νομίζω ναι, αυτές οι δύο ομάδες. Πανιώνιος και Εθνικός. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο Πανιώνιος. Νομίζω έχει περισσότερες πιθανότητες ο Πανιώνιος. Mm-hmm. Όπως το βλέπω. Δηλαδή εδώ αρχίζει να ξεχωρίζει, έχει πάρει μια διαφορά 4 βαθμών, αλλά θα το παλέψει ο Εθνικός. Νομίζω στον Πόντο είναι η διαφορά. Στον Πόντο. Α, ναι. Είναι η διαφορά. Αλλά είναι η μονομαχία μεταξύ των δύο που φαίνεται ότι θα διαρκέσει, επί του παρόντος μέχρι τέλος, μιλάμε μεγάλη κουβέντα βέβαια,
Μεταξύ τους θα παιχτεί, δεν νομίζω ότι θα μπει κάποια άλλη ομάδα. Αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο. Ανάμεσά τους. Δηλαδή, είτε ο Πανιούνιος είτε ο Εθνικός θα είναι ο πρωταθλητής. Και το καλό τουλάχιστον φέτος είναι ότι ανεβαίνουν οι πρωταθλητές. Ενώ θυμάσαι πέρσι τι έγινε με το Γιούχτα στην κατηγορία. Δηλαδή. Παρ' λίγο να χάσει την άνοδο. Ναι. Δηλαδή, και είναι άδικο. Έπρεπε να μην και είναι άδικο για μια ομάδα όλη τη σεζόν να κάνει σε ένα τόσο δύσκολο όμιλο τέτοια πορεία και μια στιγμή. Με τον τρόπο που σχεδιάζουν τα πρωταθλήματα οι άνθρωποι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μα έπαιζαν Ιούλιο, Στέλιο, ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές τώρα. Δηλαδή δεν κρίνονται τόσο, δεν πρέπει να κρίνονται τόσο αυστηρά. Πήρε το πρωτάθλημα, νομίζω αυτό δικαίως πρέπει να ανεβαίνει κατηγορία. Να ανεβαίνει κατηγορία. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πάμε Α1Ε. Πάμε σε τοπικές διοργανώσεις στην Α1 κατηγορία της ΕΨ, όπου ο Ηρόδοτος βεβαίως φέτος από εκεί πραγματοποιεί την επανεκκίνησή του. Υπάρχει ο ΑΟΤ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αλλά έδωσε το παρόν, έστω και αν αυτό συνεπάγεται συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και υπάρχει ο Ρωμανός, ο οποίος είναι ένα επίσης γερό χαρτί και δεν ξέρω, δεν τον λέμε, αλλά δεν το συζητούσε τόσο πολύ. Λέγαμε ο Ηρόδοτος με το Τιμπάκι, είναι νομίζω άδικο για την ομάδα της Ελιάς. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Για αυτό, ναι, πες, να σ' ακούσω. Νομίζω είναι και αυτό, έτσι λέγαμε για την Τρίτη Εθνική, ότι είναι ένα πρωτάθλημα με βαριά ονόματα και Α1Ε, δηλαδή περίμενε εσύ ότι το 2023 θα παίζουν Εργοτέλης και Ηρόδοτος τοπικό? Όχι, με τίποτα. Και άλλες ομάδες με τίποτα. Ιστορικές που έχουν περάσει από μεγάλες εθνικές κατηγορίες όπως η Δόνα. Νομίζω ότι η Ηρόδοτος έχει ένα προβάδισμα. Ήδη έχει κάνει το απόλυτο στις 9 πρώτες αγωνιστικές. Θα το παλέψουν και ο αθλητικός όμιλος στην Πακίου, ο οποίος έκανε την πρώτη ήττα την Κυριακή στον Κρουσόνα από τον ΠΑΟΚ 2-1, και ο Ρωμανός, που και εγώ βλέπω ότι είναι πολύ δυνατός και φέτος. Είναι μια ομάδα που σταθερά τα τελευταία χρόνια παίζει σημαντικό ρόλο στο τοπικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι και λόγω εμπειρίας και λόγω έδρας και λόγω ιστορίας. Ο Ηρόδοτος αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. Και ευρύτερης δυναμικής, ναι. Μάλιστα. Στέλιο, να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω, που τα λέμε για το ποδόσφαιρο εδώ σε τοπικό επίπεδο, γενικότερα για αυτή την ποδόσφαιρο κουβέντα που έχουμε μετά από τόσα χρόνια ολόκληρα γνωριμίας στα γήπεδα και έξω από αυτά, σε δύσκολες περιόδους βεβαίως για τον Όφη και σε ακόμα ευχάριστες σε περιόδους έτσι που δέσποζε η φυσιογνωμία πολλών, να μην πω ένα και δύο, Ολλανδός και τα λοιπά, των μεγάλων ποδοσφαιριστών, προπονητών, παραγόντων, να κάνεις εσύ τον επιλογό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι χαρά μου εγώ που μιλάμε, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπά τον αθλητισμό και νομίζω αυτή η αγάπη βγαίνει με τον καλύτερο τρόπο και στις εκπομπές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Στέλιο, να είσαι καλά που με τίμησες με την παρουσία σου.